τουλάχιστον αυτό βλέπω, είναι από τη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα. Μάλιστα, καλησπέρα. Από τη Ρωσία επικοινωνείτε, αγαπητέ κύριε. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μας πείτε το όνομά σας. Ο Ταγματάρχης Αναποστραδία Μιχάλης Βασιλιάδης. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη. Τι γίνεται. Σας ακούμε, κύριε Βασιλιάδη. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Στέφανο, αν είναι δυνατόν. Ναι, στον αέρα είστε, κύριε Βασιλιάδη. Είμαστε σε ζωντανή εκπομπή, στον αέρα είστε. Στέφανε, μαζί μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σ' άκουσα που είχες αναφέρει αυτόν τον κουμπονιστή, τον Μωράη. Το Μπαΐλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει υπόψη ότι εδώ οι Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι έχουν οδηγήσει στη Ρωσία μετά από την καταστροφή του Κεμάλ, τα έχουν ακούσει και είναι έτοιμοι να κατέβουν κάτω. Να κατέβουν. Λοιπόν, σου είχα ζητήσει και την προηγούμενες φορές, εάν μπορείς, να βάζεις ρώσικους υποτίτλους, γιατί τα παιδιά θέλουν να παρακολουθήσουν, αλλά επειδή δυσκολεύονται στην ελληνική διάλεκτο, μου ζητάς συνεχώς να τους κάνω μεταφράσεις. Πώς, τι εννοείται να βάζουμε ρώσικους υπότιτλους, στην εκπομπή? Ναι, τώρα ενώ μιλάς, να δείχνει και ρώσικους υπότιτλους. Διότι έχουμε αρκετούς, μιλάμε για 2 με 3 χιλιάδες κόσμο περίπου. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν μας παρακολουθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί κύριε Βασιλιάδη. Κοίταξε, έχουμε κάνει μία οργάνωση εδώ. Λοιπόν, οι οποίοι είναι, όπως σου είχα γράψει και προηγουμένως, δεν ξέρω αν τα είδες τα email που είχες στείλει, θέλουν να κατέβουν κάτω και να δουν εάν αντιπροσωπεύονται και αν αντιμετωπίζονται όπως είναι αυτομετανάστες. Δηλαδή, να έχουν δωρεά στέγαση, δωρεά σύντηση και επίδομα, όπως παίρνουν οι αφρό. Ναι, εγώ θα το επιχειρήσω αυτό που λέτε, διότι απευθυνόμαστε σε πολλούς Έλληνες πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην Ρωσία. Μάλιστα. Και στο ποντιακό στοιχείο που έχει καταφύγει στη Ρωσία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση ρωσοπόντιος, έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, με τίποτα. Δεν μου αρέσει η έκφραση, τη συχαίνομαι αυτή, έτσι. Μπράβο. Τη συχαίνομαι ως οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αποκαλούμε ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν στον Πόντο και αναγκάστηκαν λόγω διωγμών να καταφύγουν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην νυν δημοκρατία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ρωσίας και τους αποκαλούν τους ανθρώπους ρωσοπόντιους. Αν είναι δυνατόν να αποκαλούμε ρωσοπόντιους Έλληνες στην ψυχή και στο μυαλό. Ακριβώς. Έτσι και στην παιδεία. Είναι αυτό που λέγει ο σχολευμένος ο Στέλνος Καραζίδης, στα ξένα είναι πόντιος και στην Ελλάδα ξένος. Έτσι έχουμε καταντήσει. Πείτε μου κάτι, κύριε Βασιλιάδη, είπατε ότι είστε ταγματάρχης σε αναποστρατεία, σε ποιο στρατό έχετε υπηρετήσει? Στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ναι, ναι, στρατολόγος είμαι. Ναι. Λοιπόν, είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα του Πόντου. Και εφόσον αποστατεύτηκα, μετήγησα στην Ρωσία. Ναι, και ζείτε στην Ρωσία εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Βασιλιάδη? Αύριο συγκεκριμένα, 11 του μήνα, κλείω 2 χρόνια. Ναι. Μπορείτε να μας μεταφέρετε εσείς που αφού γκράζεστε εκεί το στοιχείο, το ρωσικό στοιχείο, ποιες είναι οι απόψεις των Ρώσων πολιτών, για τους Έλληνες, ναι, και για την ελληνική κυβέρνηση? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τώρα, να το ξεχωρίσουμε. Για τον ελληνικό λαό, Ελλαδίτες, Έλληνες της Κύπρου και γενικά τον ελληνισμό, μιλάω για τον λαό όμως, τους αγαπάνε μέχρι θανάτου. Για την τωρινή κυβέρνηση όμως, τους απεχθάνονται όπως ο Χάρης. Ναι. Κατάλαβα. Η ρωσική κυβέρνηση
γενικότερα. Τι εκτίμηση έχει για τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση? Είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό που σας ρωτάω, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το απαντήσουμε. Δεν τους λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την ελληνική κυβέρνηση. Καθόλου. Μα και τους κοροϊδεύουν για όταν. Μας κοροϊδεύουν. Όχι έσαι, την κυβέρνηση. Όχι έσαι, να την κυβέρνηση. Ναι. Προχθές συγκεκριμένα, ήμουνα στο Άσφαγαν. Έγινε και μια δολοφονία με κάτι τρομοκράτες, τους οποίους τελικά τους σκότωσαν και τους έξι, οι οποίοι σκότωσαν δύο αστυνομικούς. Και έτυχε να ήμουν στο Άσφαγαν, στο immigration της περιοχής. Γιατί φτιάχνω ρώσικο διαβατήριο. Λοιπόν, και μόλις άκουσαν ότι είμαι Έλληνας της Κύπρου και στρατιωτικός, ένας αρότερος υπαστυνόμος μου λέει να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Αυτός ο μαλάκας ο Τσίπρας και η παρέα του, τι προσπαθεί να κάνει? Του λέω, τι εννοείται? Τους τα έχουμε δώσει όλα, μου λέει. Και αυτός ήρθε στο σημείο να κοροϊδεύει τον μεγάλο. Του λέει, εννοείται τον πρόεδρο, τον Πούτι? Μου λέει, ναι. Του λέω, τι να σας πω, του λέω. Μου λέει, θα σου πω κάτι, μου λέει, το οποίο θες χρησιμοποιήσε το, θες μην το χρησιμοποιήσεις. Του λέω, σας ακούω. Μου λέει, να ξέρεις ότι αυτός κινείται με νήματα από τους Γερμανούς και από τον ίδιο τον Σόρος, μου λέει. Και έχουμε στοιχεία αυτό που λέμε. Για τον Τσίπρα, λέτε? Ναι. Mm. Πρακτόρι. Πρακτόρι δηλαδή, πρακτόρι. Α, μπράβο. Πρακτόρι. Και να είμαι σίγουρος, μου λέει, ότι πολύ σύντομα θα βγουν αρκετά εις βάρος ορισμένων από τον περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Μπα, θα βγουν, δηλαδή, εννοείται δηλαδή ότι θα αρχίσουν να διαραίουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, μπράβο, ζητήματα ακριβώς για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ήδη διαραίουν, ήδη διαραίουν. Ναι. Και σου λέω, Στεφάνε μου, τα παιδιά εδώ κάτω, γιατί σου λέω, έχω κάνει μια οργάνωση εδώ, η οποία η ονομασία της, περιμένω φυσικά την έγκριση από τον Γενικό Εισαγγελέα, διότι εδώ στην Ρωσία για να κάνεις κάτι νομικό πρέπει να έχεις έγκριση από τον Γενικό Εισαγγελέα της περιοχής. Βέβαια, δεν είναι εξέφραγο αμπέλη η Ρωσία, είναι κράτος. Ακριβώς όπως είπες. Και την έχουμε ονομάσει η Ελλάδα του Βορρά. Η Ελλάδα του Βορρά. Ναι. Λοιπόν, μόλις θα είναι έτοιμη, θα σου στείλω κάτω είτε με email είτε με φάκελο το καταστατικό της εταιρείας. Και πόσα άτομα, λοιπόν, πόσα μέλη αριθμεί αυτή η Ελλάδα του Βορρά, κύριε Βασιλιάδη? Μέχρι στιγμής είμαστε γύρω στις 2.680, νομίζω. 2.680 ομογενείς Έλληνες που ζουν στη Ρωσία. Ναι. Μα καλά, εδώ μιλάμε ότι είναι γύρω στις 370.000. Πόσοι Έλληνες ζουν στη Ρωσία? Λέω, γύρω στις 370.000. 370.000, μάλιστα. Οι οποίοι είναι είτε από τον Πόντο, είτε από τον Πόντο, είτε από την προσφυγιά, είτε από την Ελλάδα, έτσι. Μιλάμε για όλους αυτούς. Μιλάμε, η πλειοψηφία είναι από τον Πόντο. Από τον Πόντο, μάλιστα. 370.000. Ναι. Και ζούνε σε ποιες περιοχές περίπου, κύριε Βασιλιάδη? Λοιπόν, η πλειοψηφία ξεκινάει από την Άναπα, που είναι κοντά στην Κρυμαία. Ναι. Κράσναταρ, που ήταν και μεγάλη δολοφονία που είχε κάνει ο Στάλιν τότε. Ναι. Κάπου 700.000 είχε σκοτώσει στο Κράσναταρ. Ναι, είναι αυτοί που λέει ο κύριος Μαΐλης ότι έπρεπε να τους σκοτώσει ο Στάλιν. Αυτοί, ναι. Ναι. Αυτοί. Και ερχόμαστε ανατολικότερα προς το Σότσι, Εσεντουκί, Πιντιγόρσκ, Κισλαβόσκ, Άστραχαν. Είναι αρκετές χιλιάδες. Για να καταλάβεις, μια περιοχή, να την πω Κομμόπολη, όχι χωριό,
μιλάμε αριθμοί γύρω στις 35.000 το Εσεντουγκί, ναι. Στα Νίτσα, ναι. Είναι όλοι πόντι. Όλοι πόντι. Όλοι πόντι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Με ρωτάει ένας φίλος, ποια είναι η άποψη των Ρώσων για τον Τραμπ? Τον έχουν μαυρίσει. Πώς τον έχουν μαυρίσει? Πριν από 15 μέρες τον υπεραγαπούσαν. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί κάτω. Όμως ο Τραμπ έχει παρασυστεί από την κομπίδα που το έχει στήσει η CIA. Υποτίθεται ότι έριξε τα χημικά ο Άσαντ, ενώ τελικά Ρώσοι επιστήμονες είπαν ότι τα χημικά, εφόσον είχαν πέσει βόμβες αεροσκάφους, δεν μπορούν να κάνουν ζημιά, διότι καταστρέφονται. Ο Άσαντ δεν είχε από το 2013 και μετά χημικά, άρα ένα δουλειά τον έχει. Και η CIA, προφασιζόμενη στο Τραμπ, ότι ξέρεις επειδή έχεις πρόβλημα με τον κόσμο τώρα που σου κάνει διαδηλώσεις και όλα αυτά, κάνε μια κίνηση για να ανέβεις στα μάτια του κόσμου. Και την πάτησε ο Τραμπ. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω και θα τα ξαναπούμε, κύριε Βασιλιάδη. Μου έχετε ζητήσει και μια χάρη όσον αφορά ένα θέμα οικονομικού ενδιαφέροντος. Θα σας στείλω το email του ανθρώπου για να επικοινωνήσετε μαζί του. Οι Ρώσοι πολίτες, ποια είναι η άποψή τους για τους Τούρκους και τον Ερντογάν? Και βεβαίως και των Ελλήνων που ζουν στη Ρωσία, έτσι. Όσο είναι μαύρο με το κόκκινο πανί. Δεν ξέρω αν απάντησα σωστά. Ναι, μάλιστα. Τον συγχαίνονται. Πριν 3 χρόνια, μπορώ να πω ότι εκμεταλλευόντουσαν την αγορά της Τουρκίας και κατέβαιναν κάτω οι αγορές. Από τότε που έγινε το κακό με το ρίξιμο του αεροσκάφους, του Ρωσικού, και είδαν ότι ο Πούτιν δεν σηκώνει αστεία, τράβηξαν πίσω. Για να καταλάβεις, σε ορισμένα καταστήματα τα οποία είχαν τουρκικά αγαθά, από μόνοι τους τα είχαν αποσύρει. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.